Τσουχτερά πρόστιμα έρχονται για όσους ιδιοκτήτες οικοπαίδων δεν προχωρούν στον καθαρισμό τους από πλευράς Δήμου Λαρισαίων στο χρονικό διάστημα που τους έχει δοθεί μετά από σχετική κινητοποίηση, καθώς στη διαφορετική περίπτωση θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς θα πληρώσουν και τα έξοδα καθαρισμού των οικοπαίδων. Σχετικά με την κοπή των χόρτων στην πόλη για τα ΚΧ και τα οικόπεδα των δημοτών, ο Δήμος έχει ήδη μία εργολαβία και στις επόμενες ημέρες θα βγει και δεύτερη, ειδικά για την πολιτική προστασία και για την πυροπροστασία. Βέβαια είναι μικρό το ποσό, αλλά πιστεύω ότι θα τα αποκριθούν όπως πρέπει. Ήδη έχουν ξεκινήσει καθαρισμός δημοτικών χώρων. Προχωράμε καλά, νομίζω. Από την Δευτέρα έχουμε και ένα γκρέιντερ στην πόλη που κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά για τους μεγάλους χώρους κλπ. Έχουμε αποστείλει σε συμπολίτες μας μέχρι στιγμής 1.940 του τονίζω και πάλι επιστολές. Επιστροφές δεν έχουμε από όλους τους συμπολίτες μας, με την έννοια ότι τους καλούμε στην επιστολή να κόψουν τα χόρτα αλλά και να μας ενημερώσουν ότι κόψαν το οικόπεδο. Οι επιστροφές αυτή τη στιγμή είναι στο 15 περίπου τα 100. Τα ξερά χόρτα αλοχεύουν πολλούς κινδύνους προς κατοίκους. Εκτός από τυχόν πρόκληση πυρκαγιάς, είναι και αιστείες μόλυνσης για την πόλη. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω, ότι θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι τα οικόπεδα που έχουμε στην πόλη θα πρέπει να είναι πάντα καθαρά και από χόρτα και από μπάζα και από οτιδήποτε άλλο, γιατί προβλέπονται ποινές. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε τη συνεργασία των συμπολιτών μας. Αλλά θα ήθελα να πω ότι εάν τις επόμενες 10-15 μέρες δεν καθαριστούν όλα τα οικόπεδα, εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικά μαζί τους, θα αναγκαστούμε να επιβάλλουμε πρόστιμα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Δεν θέλουμε να φτάσουμε με τίποτα σε αυτό το σημείο και ζητάμε και πάλι τη συνεργασία όλων, γιατί τα χόρτα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την πυρκαγιά, αλλά και για την γίνονται και αιστεία μόλυνσης και ενοχλούν οπωσδήποτε και τους γείτονες που είναι δίπλα. Η Δημοτική Αρχή ευελπιστεί πως θα συμμορφωθούν οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων ώστε να μην χρειάζεται να προβούν στην επιβολή προστήμων.